Λοιπόν, για πάμε. Να προχωρήσουμε σιγά σιγά τα θέματά μας, διότι υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα, διότι θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα, και μια πιο ήρεμη μέρα για όλους, αλλά κάπως να αναλύσουμε το πώς βλέπει η Τουρκία τον εαυτό της αυτή την περίοδο και ο Τούρκος Πρόεδρος, διότι παρατήρησα μια ομιλία που έκανε συνέκθεση αμυντικής βιομηχανίας εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Είπε πολλά για το Ισραήλ και τα λοιπά, την περιοχή, αλλά αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Αυτό που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι πώς βλέπει το μέλλον της Τουρκίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος βλέπει την Τουρκία ως μια μελλοντική υπερδύναμη. Μάλιστα. Διότι λέει ότι θα επικρατήσει ο αιώνας της Τουρκίας. Η αμυντική μας βιομηχανία είναι ο προάγγελος της εποχής που θα περιλαμβάνει όλο τον κόσμο και τους πονεμένους. Στην αιώνα της Τουρκίας, δηλαδή, θα είναι ο αιώνας που θα επικρατήσει η ειρήνη, η ηρεμία, η ευημερία, η δικαιοσύνη και η οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, τι λέει η Τουρκία? Θα αναπτυχθώ τόσο πολύ, θα επικρατώ στην ευρύτερη περιοχή με τον δικό μου τρόπο που θα επικρατεί η ειρήνη, η δικαιοσύνη κτλ. Σαν μια υπερδύναμη, δηλαδή σαν να μιλάνε, να αναφέρονται η παλιά Βρετανική Αυτοκρατορία ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι. Κάτι τέτοιο βλέπει για το μέλλον της Τουρκίας. Οραματίζεται. Ναι, ναι. Βάζει στόχο, θα μπορούσε να πει, ονειρεύεται, όπως θέλει να το σχολιάσει. Αλλά του λένε, ρε Μανώλη, ότι έχει ταυτιστεί με τον άξονα του κακού. Τα είδες. Είδες την επιστολή των 24 του Κογκρέσου στον κύριο Μπλίνκεν. Ναι, 24 το λένε αυτό, αλλά ο Μπλίνκεν τι λέει, ο Μπάιντεν τι λέει, αυτό έχει σημασία. Σωστό, ο Σόλτς τι λέει, δηλαδή σωστά. 24 το λένε αυτό, έχεις δίκιο, αλλά ο Σόλτς τον είδε την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ πιθανό, όχι αμεσά, αλλά του υποσχέθηκε να δούμε τα Eurofighter. Ο Μπάιντεν δηλαδή, είπε, έχει και αυτό σημασία του. Ο Μπάιντεν είπε κάτι, κάλεσε τον Χριστοδουλίδη. Πολύ σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κάτι λέει γι' αυτό. Έχεις δίκιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, ναι, δείχνουν, βεβαίως δείχνουν ότι και αυτό που είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντικαταστήσει η Κύπρος γεωγραφικά όλη την περιοχή, αλλά σίγουρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι κοίταξε να δεις, στην παρούσα φάση, κυρίως σε κρίση με το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή η Κύπρος παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και τη στρατιωτική. Τις αμυντικές. Και νομίζω αυτό το δείχνει. Και εμπράκτως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία. Αλλά προτείνω, Άκη, να δούμε τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, να τις σχολιάσουμε μαζί και να προχωρήσουμε. Σωστά. Sadece kendi vatandaşlarımızın güvenliği için değil, bölgemizde huzur ve istikrarın temini için de caydırıcılığımızın zirvede olması zarurettir. Şayet bugün kimseden icazet almadan, kimseden çekinmeden zalimlere en güçlü tepkiyi gösterebiliyorsak, bunun arkasında savunma sanayimizin 22 yılda elde ettiği göz kamaştıran başarılar bulunuyor. İnşallah bu başarı grafiğimiz yükselmeye devam edecek. Şundan tüm milletimiz emin olsun. Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlık yürüyüşü sadece ülkemiz için değil, mazlumlarla birlikte tüm dünya için yeni bir dönemin habercisidir. Türkiye yüzyılı hem içeride hem de dışarıda barışın, huzurun, adaletin, refahın ve ekonomik kalkınmanın hakim olduğu bir asır olacaktır. Όπως το λες, Μανώλη μου, αυτό περιγράφει ως μεγάλο όραμα. Αυτό περιγράφει ως όραμα. Μπορεί να μας θεωρήσουν υπερβολικούς οι τελεθεατές και ενδεχομένως να έχουν δίκιο, αλλά θα το προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω, διότι γιατί το είπαμε αυτό, μια ερμηνεία δώσαμε, μπορεί να κάνουμε λάθος. Τώρα θα πάμε στο Roots Race, το Roots Race που κάποτε το γνωρίσαμε, το ερευνητικό σκάφος στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ζήσαμε όλα αυτά. Τώρα βρίσκεται στη Σομαλία και βλέπετε σχετικές εικόνες. Όπου εκεί ήδη το τουρκικό ναυτικό έχει αναλάβει την προστασία των θαλάσσιων περιοχών της Σομαλίας. Πάει και το Roots Race να κάνει θαλάσσιες έρευνες. Εκεί πει ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας. Βλέπετε τα σχετικά πλάνα υποδοχής με αφρικανικούς χορούς. Τον υποδέχεται ο Υπουργός Ενέργειας εκεί. Ωραία. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας που και η εφημερίδα Μιλιέτ τα κάνει πρωτοσέλιδο και λέει: δεν ερχόμαστε τώρα. Αλλά επανερχόμαστε, επιστρέφουμε.
Τι λες. Τι επιστρέφουμε, ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε τις δηλώσεις του Τουρκού Προέδρου. Ναι. Ο Οθωμανικός στόλος είχε φτάσει στη Σομαλία, λέει, και τώρα επιστρέφουμε. Άρα, ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας, μάλιστα, σου λέει, όπως δείτε το δόγμα του Τουρκού Προέδρου, η επιστροφή εκεί που ήταν κάποτε. Δηλαδή, μάλιστα, είχε πάει ο Οθωμανικός στόλος στη Σομαλία, άρα επιστρέφουμε στη Σομαλία. Δεν έρχομαστε τώρα, δεν είναι ξένες περιοχές αυτές, ναι, για την Τι Τουρκία. Τι θέλει να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Νομίζω, εκεί που είχε πάει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, επιστρέφουμε, σου λέει. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ δεν το λέω. Όχι, δηλαδή, το λες εσύ, το δημιέτ. Είδατε τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου. Μάλιστα. Τι λέει, η νέα εποχή της Τουρκίας που θα επικρατήσει σε όλη, όχι μόνο στην περιοχή της Τουρκίας, αλλά σε όλη την περιοχή εκεί που είναι πονεμένη και κατατρεγμένη, θα επικρατήσει η ηρεμία, η δικαιοσύνη κτλ. Έρχεται ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας στη Σομαλία, λέει, δεν ερχόμαστε τώρα, επιστρέφουμε εκεί που ήταν ο Οθωμανικός στόλος, είχε φτάσει. Αυτά.